Και είναι βεβαίως οι βόλτες στην παραλία τις απογευματινές ώρες κυρίως και κυρίως με ποδήλατο, γιατί γι' αυτό θα μιλήσουμε. Μάλιστα, για το ποδηλατίζω με ασφάλεια. Είναι μια δράση της Active Ελλάς, μιας Kinsep, η οποία θα πραγματοποιηθεί εδώ στην Θεσσαλονίκη από τις 11 έως τις 13 Μαΐου. Και για να το συζητήσουμε το θέμα αυτό, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Σιμάκος, με συγχωρείτε, ο εκπρόσωπος της Active Ελλάς εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα κύριε Σιμάκο, σας ευχαριστούμε καλησπέρα, που είστε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Χατζημίση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μια δράση λοιπόν η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 11 με 13 Μαΐου όπως είπα, και πέρα βεβαίως από την εκμάθηση της ασφαλούς οδήγησης που θα γίνει κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων, φαντάζομαι ότι ο κυρίος στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι η ευαισθητοποίηση πάνω στο θέμα της ασφάλειας του ποδηλάτου. Ακριβώς. Καταρχήν να τονίσω ότι η δράση αυτή είναι συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και τη συμμετοχή της Τροχέας. Επιδιώκουμε πάντα να υπάρχουν φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης δίπλα μας, καθώς επίσης και η Τροχέα, για να δίνουμε περισσότερη έμφαση και ένταση σε αυτές τις δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής που κάνουμε. Mm-hmm. Ασφαλώς και θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο τον κόσμο και κυρίως όμως τα παιδιά στα οποία απευθυνόμαστε. Ουσιαστικά δηλαδή η ηλικία στην οποία απευθυνόμαστε είναι παιδιά από 6 μέχρι 15 ετών. Είναι η ηλικία στην οποία διαμορφώνεται ουσιαστικά ο χαρακτήρας τους και οι γνώσεις και οι εμπειρίες που θα αποκτήσουν μέσα από βιωματικές δραστηριότητες με το ποδήλατο είναι αυτές που θα τους ακολουθούν, πιστεύω, για όλη τους τη ζωή. Τώρα, κύριε Σιμάκο, βεβαίως μιλάμε για το ποδήλατο. Είπαμε ότι η εκδήλωση θα γίνει στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ακριβώς. Στην περιοχή εκεί, ακριβώς, για να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχετε εδώ μαζί σας ένα απαραίτητο εργαλείο που ίσως το γνωρίζουμε όλοι ότι είναι απαραίτητο. Το βλέπουμε τώρα. Το κράνος λοιπόν είναι απαραίτητο εργαλείο για τον ποδηλάτη, αλλά δεν είναι και τόσο απαραίτητο στην ουσία δηλαδή. Στην καθημερινότητα, σε όσους χρησιμοποιούν το ποδήλατο στην Θεσσαλονίκη, οι περισσότεροι από αυτούς, η πλειονότητά τους, δεν φοράει κράνος, κύριε Σιμάκο. Δυστυχώς. Θα έπρεπε η πρώτη κίνηση που κάνουμε πριν ανέβουμε στο ποδήλατό μας είναι να προσαρμόσουμε το κράνος στο κεφάλι μας και να ανέβουμε στο ποδήλατο. Οποιαδήποτε πτώση που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της πορείας μας μπορεί να αποβεί ακόμα και μοιραία για την ίδια μας τη ζωή. Άρα λοιπόν, το κράνος είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο του ποδηλάτη. Δεν είναι αξεσουάρ το κράνος να το φορέσουμε και να πάμε τη βόλτα μας. Ακριβώς. Είναι ο βασικός εξοπλισμός του ποδηλάτη. Είναι όπως δηλαδή θα πρέπει, όπως τα παιδιά όταν αρχίζουν και μαθαίνουν το ποδήλατο έχουν τις βοηθητικές ρόδες, μαζί θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε και το κράνος, και νομίζω αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και να το κάνουμε πράξη. Από εκεί και πέρα, η Θεσσαλονίκη, μια πόλη η οποία προσπαθεί βεβαίως να αναπτύξει το ποδήλατο, να κάνει τον κόσμο να ασχολείται με το ποδήλατο, να αθλείται με το ποδήλατο και να το χρησιμοποιεί. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά προβλήματα, τα γνωρίζετε πολύ καλά, και είναι αλήθεια ότι η πόλη τελικά δεν ενδείκνεται για τη χρήση του ποδήλατου. Σε αυτό νομίζω φταίμε όλοι μας. Είτε ως χρήστες των δρόμων, ως οδηγοί δηλαδή των γιοταχή, είτε ως πολίτες που βαδίζουμε στον δρόμο, φταίμε όλοι μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο καθένας να δείξει ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπό του, να δώσει χώρο στον διπλανό του να κινηθεί όσο γίνεται πιο ελεύθερα, και φυσικά αυτό που λέμε και στα παιδιά είναι ο σεβασμός. Θα πρέπει να σεβόμαστε τον διπλανό μας στον δρόμο. Και αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε καλή αντιμετώπιση από τους διπλανούς μας, θα πρέπει να σεβόμαστε τον κόσμο δίπλα μας. Ακριβώς. Και να μην ξεχνάμε, κύριε Σιμάκο, ότι όταν βρισκόμαστε στον δρόμο, είμαστε κι εμείς ένα όχημα. Ασχέτως αν είμαστε με ποδήλατο και δεν είμαστε με αυτοκίνητο ή με μοτοσυκλέτα. Πολλές φορές οι ποδηλάτες το ξεχνούν αυτό, δεν τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα οι οδηγοί ξαφνικά να βλέπουν ένα ποδήλατο να περνάει από μπροστά τους, ενώ δεν θα έπρεπε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν σημαίνει ποδηλάτης ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Από την ώρα λοιπόν που θα ανέβουμε στο ποδήλατο και θα κατέβουμε στο δόστρωμα και θα μπούμε στο δρόμο, πλέον το ποδήλατο είναι τροχοφόρο όχημα και πρέπει να ακολουθεί κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας όπως όλα τα οχήματα. Mm-hmm. Οφείλει λοιπόν ο ποδηλάτης να γνωρίζει τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, να σέβεται και να συμπεριφέρεται αναλόγως. Δεν μπορεί δηλαδή
επειδή θα καβαλήσει ποδήλατο, μπορεί να πάει όπου θέλει. Δεν πάει στο πεζοδρόμιο, δεν πάει ανάποδα στους δρόμους, δεν πάει στην αριστερή λωρίδα να κινηθεί με την προοπτική ότι έτσι με βλέπουν καλύτερα τα οχήματα. Όχι, κινείται κανονικά όπως κινούνται όλα τα οχήματα. Και δεν φεύγει με κόκκινο. Σαφέστατα. Πολύ βασικό, κύριε Σιμάκο. Και είναι μια εικόνα την οποία τη βλέπουμε καθημερινά οι οδηγοί στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο βεβαίως της Θεσσαλονίκης, αλλά να επιστρέψουμε στο θέμα του ποδηλάτου και της Θεσσαλονίκης. Αυτή η σχέση μπορεί να αναπτυχθεί και να γίνει μια ωραία, δυνατή και ευχάριστη, αλλά και μια σχέση που θα παρέχει και ασφάλεια. Ναι, νομίζω η Θεσσαλονίκη προσφέρεται, έχει τις προοπτικές. Αυτό οφείλεται, αυτό θα πρέπει όμως να... Τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Και τα πράγματα που πρέπει να αλλάξουν θα πρέπει να συμμετέχουμε όλοι. Δεν πρέπει να ζητάμε μόνο από την τοπική αυτοδιοίκηση, από την κεντρική κυβέρνηση να κάνει πράγματα. Θα πρέπει και εμείς ως πολίτες να βάλουμε το λιθαράκι μας για να αλλάξουμε το κυκλοφοριακό αυτής της πόλης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι, όπως είπα και στην αρχή, να δίνουμε χώρο και να καταλαβαίνουμε ότι ο δρόμος είναι να το μοιραζόμαστε. Δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο του ενός οδηγού ή των 10 οδηγών ή αυτού που έχει καλό αυτοκίνητο, καλή μηχανή, καλό ποδήλατο. Θα πρέπει όλοι να ανεχόμαστε και να μπορούμε να δίνουμε προτεραιότητα εκεί που πρέπει. Και κυρίως θα πρέπει οι πεζοί να αντιληφθούν πως δεν μπορούν όταν κατεβαίνουν στο οδόστρωμα, οποιαδήποτε στιγμή έτσι θυμηθούν ή ξεχαστούν, να βγαίνουν στο οδόστρωμα. Και εκεί υπάρχουν κανόνες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ακολουθούμε όλοι τους κανόνες. Είτε είμαστε πεζοί, είτε είμαστε με το ποδήλατο, είτε με τη μηχανή, είτε με το γιοταχή, θα πρέπει να ακολουθούμε κανόνες. Είναι λοιπόν βασικό θέμα παιδείας πάνω απ' όλα. Από μικρά τα παιδιά να μαθαίνουν πώς ακριβώς πρέπει να συμπεριφέρονται, είτε οδηγούν ποδήλατο, είτε οδηγούν μοτοσυκλέτα, είτε οδηγούν αυτοκίνητο, είτε είναι πεζοί. Και εξού και αυτή η δράση η οποία γίνεται, οι μέρες ποδηλάτου, η οποία γίνεται όπως είπαμε 11, 12 και 13 Μαΐου στην παραλία, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Με πολλές δράσεις, κύριε Σιμάκο, θα πρέπει να πω, και μάλιστα όχι μόνο για τα παιδιά στα οποία απευθύνεται βασικά αυτή η εκδήλωση, αλλά και για τους μεγαλύτερους. Ασφαλώς. Να τονίσω όμως και να σημειώσω το εξής, ότι η δράση αυτή έχει ως κεντρικό άξονα το ποδηλατίζω με ασφάλεια. Το ποδηλατίζω με ασφάλεια είναι ένα project το οποίο έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, που μας δίνει το δικαίωμα να πηγαίνουμε στα σχολεία και να δείχνουμε στα παιδιά πώς μπορούν να οδηγούν σωστά το ποδήλατό τους στο αστικό περιβάλλον. Είναι ο κεντρικός πυλώνας αυτής της δράσης. Από εκεί και πέρα όμως αυτή η δράση εμπλουτίζεται και με περισσότερα, να το πω έτσι, ποδηλατικά εργαστήρια, όπως είναι ο δωρεάν τεχνικός έλεγχος των ποδηλάτων. Δηλαδή, ποδηλάτες που θα βρεθούν το τριήμερο αυτό στην παραλία, θα υπάρχει ομάδα η οποία θα μπορεί να ελέγξει το ποδήλατό τους και με έναν οπτικό έλεγχο να τους δώσει τα προβλήματα που έχει το ποδήλατό τους, σε τι κατάσταση βρίσκεται, και φυσικά τους και οδηγίες πώς μπορούν να το συντηρήσουν το ποδήλατό τους και πώς μπορούν να το φτιάξουν, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Επίσης, θα έχουμε μαζί μας και μια ομάδα από διαιτολόγους και διατροφολόγους, που για να κερδίσει κάποιος δωρεάν λιπομέτρηση θα πρέπει να κάνει ποδήλατο στατικό για ένα λεπτάκι. Και για τα μικρά παιδιά φυσικά έχουμε και ένα εργαστήρι ζωγραφικής. Την Παρασκευή το απόγευμα, στη συνεργασία με το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, η ομάδα του Παιδικού Μουσείου θα είναι μαζί μας για να βοηθήσει τα παιδάκια να ζωγραφίσουν το ποδήλατο όπως το φαντάζονται μέσα στην πόλη. Δράσεις για όλους λοιπόν, μικρούς και μεγάλους, στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Κύριε Σιμάκο, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας εδώ στο δελτίο μας. Να πω βεβαίως ότι το Atlas Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει αυτή την εκδήλωση ως χορηγός της επικοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη στήριξη που μας δίνετε, καθώς επίσης και να ευχαριστήσω και τους αρμόδιους αντιδημάρχους του Δήμου Θεσσαλονίκης για την έτσι, μεγάλη διάθεση που δείχνουν στις δράσεις που κάνουμε να στηρίζουν αυτή τη δράση. Καθώς επίσης και την Τροχέα Θεσσαλονίκης που είναι πάντα μαζί μας. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.